Φτιάξεις πρωινό. Καλά τώρα, σ' αρέσει αυτός? Καλά, ναι, κούκλος είναι. Και βλέπεις πως ό,τι θέλει αυτή, πως ερωτευμένος είναι. Εντάξει, δεν υπάρχουν αυτά. Τι μωρέ, αυτό τώρα τον κουκλεντέ, το φλόρο, τον έχεις κάνει τώρα να κάνει τέτοια πράγματα? Καλά, δεν βλέπεις, έχεις ακόμη μόνο την οικογένεια. Τόσες θυσίες έχει κάνει για να είναι μαζί της. Μανούλα μου, αυτός φαίνεται ότι είναι μαμάκιας. Δηλαδή, πάει στο σπίτι, του δίνει η μανούλα του φαΐ και του το κόβει και σε κομματάκια να το τρώει, να το καταπιεί για να μην πνιγεί. Είμαι σίγουρος δηλαδή. Τι λες, μωρέ, αυτοί με αυτούς μεγάλους έρωτες είναι άντρες. Αχ, κάτσε. Τι, μόνο στις ταινίες γίνονται αυτά. Ναι. Α, γεια σας. Ναι, ναι, εδώ είναι, σας τον δίνω. Μαμά σου. Μάλιστα, ναι, μητέρα. Καλησπέρα σας. Βεβαίως, βεβαίως, την Κυριακή θα τα πούμε στην εκκλησία. Μάλιστα. Ναι, θα της το πω, ναι, ναι. Εντάξει, μητέρα, όπως είπατε. Εντάξει. Την αγάπη μου και τα φιλιά στον πατέρα. Ναι, ναι, καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ, την αγάπη μου, την αγάπη. Τι είπε να μου πεις? Εντάξει, λέει ότι την τελευταία φορά που με είδε ήμουν ακομμένος και να με ταΐζεις καλύτερα. Τι λες βρε υπέρβαρε Φλόρε που ήσουν ακομμένος? Είσαι σοβαρός να σε ταΐζω καλύτερα? Είμαι ακομμένος! Είμαι μόνο 180 κιλά, δεν θα πεθάνω φέτος, μπορεί να ζήσω 2 χρόνια ακόμα να πεθάνω μετά από το λιστερίνι. Ναι μαμά, θα πούμε στην εκκλησία. Δεν μας αγαπάς. Αγάπα. Ντρέπομαι για σένα. Εντάξει, εντάξει, πάρτα, δεν είναι κύρια μου. Πόντος. Εντάξει, πάλι νίκησα. Έλα, 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 πόσο αποτυχημένος είσαι. Ούτε με τα βαλάκια δεν μπορείς να παίξεις, εντάξει. Η μόνη νικητής. Ας τα μαύρα στο πλυντήριο, σ' ένα σπίτι κολαστήριο. Μάζεψα μια φαλίτσα και βάλα ηλικιαστήριο.